μεταφραστική προσπάθηση της πριν από λίγο και αυτό θα συνεχίσω κι εγώ με σημείο αναφορά στην σφοδρή πολυεπίπεδη πολυμόρφη κρίση την οποία βίωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία συνεχίζει να πλήττει αρκετά κράτη-μέλη. Η Ευρώπη απαντάει μεταξύ άλλων πολιτικών με μια δεκαετή αναπτυξιακή στρατηγική υπό τον εμβληματικό τίτλο Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στόχος της είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, η μείωση της φτώχειας, η έρευνα και η καινοτομία, η κοινωνική ένταξη, το κλίμα και την ενέργεια. Ώστε εσίως να φτάσουμε να επιτύχουμε ψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Εκεί δηλαδή που η Ευρώπη μετράει τις περισσότερες πληγές της. Το γεγονός ότι μεταξύ των 11 κεντρικών στόχων της στρατηγικής βρίσκεται η βελτίωση της επίδοσης δημόσιας διοίκησης μέσω μεταρρυθμίσεων και συστημικών αλλαγών, σαφώς και δεν ξαφνιάζει, δεδομένου και των διδαγμάτων της ίδιας της κρίσης που ενίσχυσαν παγκόσμια, αν θέλετε, το επιχείρημα ότι χρειάζεται το κατάλληλο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και καλές πρακτικές διακυβέρνησης, ούτως ώστε να μπορεί να υποθεί έρευνα το κράτος και να υποστηρίζεται η αναπτυξιακή μάχη. Η ελληνική περίπτωση δε επιβεβαίωσε με τον πιο δραματικό τρόπο ότι οι πάγιες δυσλειτουργίες και οργανωτικές αδυναμίες της ραχοκαλιάς της οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους ή της δημόσιας διοίκησης μπορούν να οδηγήσουν στα γνωστά διέξοδο τα οποία δέχτηκε η χώρα, τη μακρά και βαθιά ύφεση και φυσικά την απομάκρυνση από τον δρόμο της ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά είναι τα σχετικά πρόσφατα ευρήματα έρευνας που δημοσίευσε η Κομισιόν στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020, κατά τα οποία μετρούνται οι επιδόσεις σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος. Ειδικότερα στον τομέα ποιότητας της δημόσιας διοίκησης, η χώρα μας καταλαμβάνει τις χαμηλότερες θέσεις, επί παραδείγματι, στην ποιότητα της διακυβέρνησης είμαστε στην πρώτη-τελευταία θέση. Σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επίσης καταλαμβάνουμε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά σε σχέση με τον μέσο όρο της Ένωσης, ενώ στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού πάλι βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις. Κατά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, δε, η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλά ποσοστά επίδοσης σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, στις παρακόμενες υπηρεσίες, με πολύ χαμηλή ποιότητα και πολύ υψηλό κόστος, ενώ δεν έχουν ακόμα λυθεί τα ζητήματα της διαφθοράς, της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής. Βεβαίως, σε σύγκριση με το μέγεθος του ελληνικού κράτους, η δημόσια διοίκησή μας παραμένει πολύ δάπανη και, πολύ μεγάλη. Τα ευρήματα, ακόμα και μετά τις ριζικές αλλαγές που συντελέστηκαν λόγω του μνημονίου, σαφώς και δεν ξαφνιάζουν, ακριβώς λόγω των καλά παγιωμένων της λειτουργιών του ελληνικού πολιτικοδιοικητικού συστήματος. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, η ελληνική δημόσια διοίκηση έρχεται αντιμέτωπη με το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο, με τις τυπολαντικές διαδικασίες, την απουσία συσχέτισης στόχων, δαπανών και αποτελεσμάτων, την αδυναμία ορθολογικής διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, τον καταμερισμό, την αλληλοπικάλυψη των αρμοδιοτήτων, την κακονομία και την κεντρική διοίκηση να αδυνατεί να σχεδιάσει, να διαμορφώσει, να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει συνεκτικές πολιτικές. Βεβαίως να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, αλλά και η προσήλωση που θα έπρεπε να υπάρχει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αυτή απουσιάζει. Οι όποιες επιχειρηθήσεις κατά το παρελθόν προσπάθειες μεταρρυθμιστικές, πριν η αρχή των περιπτώσεων, υπήρξαν ατελείς, άτολμες, επιλεκτικές, με ένα προσπέλαστο χάσμα μεταξύ σχεδιασμού και υλοποίησης και μια αιμονική, ας μου επιτρέψετε, έμφαση στην παραγωγή πληθώρας νομοθετημάτων παρά στην εξαγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Ακόμα και το επιχειρησιακό πρόγραμμα διοικητική μεταρρύθμιση του 2007-2013 δεν επιβεβαίωσε, δεν δικαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που δημιούργησε και έμενε και εκείνο να ακολουθήσει τη μοίρα των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, από τις πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που έχουν συντελεστεί στη δημόσια διοίκηση,
Έχουν υπάρξει και θετικά αποτελέσματα. Θετικά, βέβαια, πάντα τηρούμε των αναλογιών. Δηλαδή, η διάβγεια, το open door, ο Καλλικράτης με τις όποιες προβληματικές του, το νομοθετικό πρόσφατο έργο που απλοποιεί τις διαδικασίες, τις διοικητικές, την επικαιροποίηση του κρατικού δικαίου πάρα πολύ πρόσφατα και άλλες τέτοιες δράσεις. Επομένως, ακόμα και σήμερα η δημόσια διοίκηση βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερα ρευστού και αβέβαιου περιβάλλοντος, με συνεχώς αυξανόμενες τις προκλήσεις και διαρκώς μειούμενους τους εθνικούς πόρους, όπου καλείται να τα απεξέλθει τόσο σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, όσο και σε επίπεδο αποδοτικότητας. Γιατί όμως? Γιατί ακριβώς επηρεάζει οριζόντια όλα τα επίπεδα της λειτουργίας, της οργάνωσης και της λειτουργίας του κράτους, ενώ είναι πραγματικά ο κυριότερος παράγοντας, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν οι μεταρρυθμίσεις που συντελούνται σε όλους τους τομείς. Επομένως, το διακύβευμα είναι να καταφέρει να διορθώσει οριστικά πλέον τις αδυναμίες της, να καθιερώσει μια διαφορετική σε σχέση με την σημερινή άκαμπτη κουλτούρα τόσο στους πόλεις ημέρες, όσο στους δημοσίους λειτουργούς, όσο και στους πολίτες, δημιουργώντας έτσι προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Κοντολογής, η δημόσια διοίκηση, η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης πρέπει να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου, το οποίο θα είναι σχεδιασμένο βάσει κριτηρίων ορθολογικότητας και απόδοσης, ούτως ώστε να μπορέσει προφανώς να απαντήσει στις προαναφερθείς προκλήσεις, να δημιουργήσει δημοσιονομικό όφελος, που είναι και το επίγον, και να αποτελέσει εθνικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Η υφιστάμενη κατάσταση, σε συνδυασμό με την επιτακτικότητα ανταπόκριση στην πρόκληση αναδιάρθρωσης του κράτους, αλλά και συμπόρευσης με την ευρωπαϊκή ανάκαμψη, οδήγησε κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο στη συγκρότηση ενός επταετούς στρατηγικού σχεδίου υπό τον τίτλο «Μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα», το οποίο πέρασε από διαβούλευση σε όλους τους βλεπόμενους φορείς και εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, φιλοδοξώντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης έναντι των θεσμών διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, στην αναβάθμιση εξυπηρέτησης των πολιτών και στην κοινωνική συνοχή, περιλαμβάνει οριζόντιες δράσεις που διατρέχουν το σύνολο του δημοσίου τομέα και επιμέρους εξειδικευμένες δράσεις τομεακές, ούτως ώστε να υποβοηθηθεί η μεταρρύθμιση σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος, είτε στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, στη δικαιοσύνη, στην φορολογική πολιτική. Ευθυγραμμισμένο λοιπόν με τις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, εναρμονισμένο με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, αξιοποιώντας τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη χώρα μας, την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, τις συστάσεις της Task Force διαρθρώνεται σε τρεις στρατηγικούς στόχους, με ειδικότερους σε κάθε περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο, όπως είναι ξεκάθαρο, επιδιώκεται ένα πιο επιτελικό κράτος, με έμφαση στην ικανότητα της κεντρικής διοίκησης να διαμορφώνει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί δημόσιες πολιτικές, την καθιέρωση ενός συστήματος διοίκησης βάσης στόχων, βεβαίως την προτυποποίηση και την απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του δημοσίου τομέα, αλλά πολύ περισσότερο της παροχής των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης πολιτών και των επιχειρήσεων, ενώ βεβαίως προβλέπεται και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο στρατηγικό στόχο, είναι ξεκάθαρο από το σύνολο του επιχειρησιακού προγράμματος ότι η αιχμή είναι η επένδυση στην ανάπτυξη, αναβάθμιση και συνεχή λειτουργία των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί στοχεύουν στην ενίσχυση της προσβασιμότητας, της διαδικτυότητας, στην ενιαία ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, στην ορθή διαχείριση των δεδομένων και φυσικά στη συμμετοχική διαδικασία. Γεγονός που, όπως προβλέπεται, θα κάνει πιο αποδοτική τη δημόσια διοίκηση και την ικανοποίηση των συναλλασσομένων να αυξηθεί. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο στόχο, έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, όπως περιγράφηκαν νωρίτερα,
και θα πρέπει να δοθεί ήδη περισσότερη σημασία στον δεύτερο υλικό στόχο, γιατί ακριβώς λόγω των ρυζικών αγραφών και ραφταίων που επέφερε η εφαρμογή του μνημονίου, είναι προφανές ότι οι ευθύνες έχουν αυξηθεί σε ένα περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης όπου το δυναμικό έχει συρρυκνωθεί. Η λύση που προτείνεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι η διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις συνεχώς αυξανόμενες ευθύνες, με αποδοτικότητα, προσοχή όμως, με την ενίσχυση των κινήτρων. Γι' αυτό και προβλέπεται ολόκληρη διαδικασία δράσης για την αξιοποίηση και την πρόοδο υψηλόβαθμων στελεχών. Το πρόγραμμα είναι βασισμένο σε δύο στρατηγικά σχέδια, ένα για την εθνική μεταρρύθμιση, εθνική διοικητική μεταρρύθμιση, και ένα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ακριβώς λόγω της επιτακτικότητας της συγκυρίας, τα έργα αυτά πήραν σάρκα και οστά, η στρατηγική πήρε σάρκα και οστά με προγραμματισμένα έργα σε πλάνο διετίας, με βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις και επταετίας με πιο μακροπρόθεσμο πλάνο. Είναι ξεκάθαρο από τις δράσεις που έχουν δοθεί προτεραιότητα, και έχουν ιεραρχηθεί, ότι αυτό που στην ουσία επιδιώκεται είναι αφενός ο εξορθολογισμός, ο ταχύς εξορθολογισμός του δημοσίου, του διοικητικού συστήματος και η μείωση του μεγέθους του δημοσίου τομέα, η διακοπή της παραγωγής ελλημάτων, που ξαναλέω ότι είναι το επίγον, και τέλος αυτό που θα λέγαμε καλύτερα στα αγγλικά, το ownership της μεταρρύθμισης, ούτως ώστε να μπορέσει να κατανοηθεί ως ίδια εθνική βούληση αλλαγής, ως εθνική στρατηγική και όχι σαν κάτι που μας έχει επιβληθεί από κάποιες δανειακές συμβάσεις, εν πάση περιπτώσει από τη θέληση εταίρων. Αυτό μέσα σε άκρες, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το πρόγραμμα, το σχέδιο, όπως προωθήθηκε κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο, για να μπορέσει να απαντήσει στην πραγματικότητα, κατά την γνώμη μου, θέλει τη δημόσια διοίκηση των μεγάλων ασθενή, τροχοπέδι στην ανάπτυξη, αλλά και προφανώς, για να μην εθελοτυφλούμε, και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στις δανειακές συμβάσεις που έχουμε συνάψει. Μια στρατηγική, επαναλαμβάνω, η οποία σίγουρα είναι ενεργοποιημένη και ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Πού έγινε ωστόσο το ενδιαφέρον της ανάλυσης ενός επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο προς το παρόν βρίσκεται στα χαρτιά και με ένα έστω το οποίο είναι παγωμένο. Θα σας αναλύσω και αυτό και θα αφήσω τον χρόνο στους υπόλοιπους. Πρώτον, στο γεγονός ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για μια πιο αποδοτική δημόσια διοίκηση, δεν μπορούμε να μην εξετάσουμε την πιο πρόσφατη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Για να δούμε έτσι, γιατί ακόμα καλή πρακτική δεν μπορούμε να την θεωρήσουμε σε καμία περίπτωση. Δεύτερον, στους λόγους που οδήγησαν στη συγκρότησή του. Διότι έτσι αποκαλύπτονται οι παθογένειες του ελληνικού πολιτικού διοικητικού συστήματος που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσαν γενεσιουργές αιτίες της κρίσης. Τρίτον, στην ίδια τη στόχευση του προγράμματος, που μέσα από τις προτεραιότητες και τη βαρύτητα που δόθηκε σε συγκεκριμένους τομείς δεδομένης της συγκυρίας των σύγχρονων απαιτήσεων και πολύ σημαντικά στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ευρωπαϊκής, καταδεικνύει και ποιος είναι ο προσανατολισμός για την επόμενη μέρα. Παραδείγματος χάρη, η έμφαση που δίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων με την αλλαγή των διοικητικών διαδικασιών περιαπλούστευσης αυτών, δείχνει, είναι τη λογική του προσανατολισμού της δημόσιας διοίκησης να λειτουργήσει, όπως είπα προηγούμενα, βοηθώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα, θεωρώντας την ως αναπτυξιακό μοχλό. Επίσης, ο προσανατολισμός για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή ακόμα και η ρύθμιση συστημάτων που αφορούν τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, ακριβώς λόγω των βίαιων της βίαιης εφαρμογής και των συνεπειών του μνημονίου. Τέταρτον, η επισήμανση, ή μάλλον να προσθέσω καλύτερα, η ανάγκη της υποφαινόμενης να επισημάνει την αναγκαιότητα για έγκαιρη και στοχευμένη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για την αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων άμεσης προτεραιότητας σε ένα περιβάλλον διαρκώς μειούμενων εθνικών πόρων. Το όχι και τόσο καλό παράδειγμα
της διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2007-2013 με έναν κυριολεκτικά αγώνα δρόμου στο παραπέντε να μπορέσουν να απορροφηθούν αυτά τα κονδύλια με αποτέλεσμα στις πολλές περιπτώσεις άστοχη διάθεσή τους, καλό θα ήταν να αποδεχθεί. Πέμπτον, σε μια ρευστή συγκυρία κατά την οποία αναζητούνται μεταρρυθμίσεις σε μια χώρα που βιάζεται, υπάρχει στο κράτος, το Εθνικό Καθολικό Κράτος αυτή τη στιγμή έχει ένα σχέδιο, θα το αφήσω σε εσάς να βάλετε σε παρένθεση ή όχι, αν είναι έτοιμο το σχέδιο, βελτιώσεων και μεταρρυθμίσεων, το οποίο βεβαίως και επιδέχεται βελτιώσεων, συμπόρευσης με τις εξελίξεις και περαιτέρω αξιολόγηση, αν θέλετε, αλλά παρέχει στους πώληση και decision makers κατευθύνσεις και μάλιστα με βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο στόχο προγραμματισμό υλοποίησης δράσεων. Επίσης, ας μην λησμονηθεί ότι για τον προγραμματισμό, για το σχεδιασμό αυτού του προγράμματος, διατέθηκαν ανθρώπινη και οικονομική πόρη, διατέθηκε τεχνογνωσία. Και θα ήταν παράδοξο, όσο και ελληνικό, να μείνει ένα ακόμα σχέδιο στο σιρτάρι. Έκτον, για να ολοκληρώσω, το κράτος, αγαπητοί συναδελφοί, έχει συνέχεια. Ευκταίο θα ήταν να έχουν συνέχεια και οι δημόσιες πολιτικές με θετικό πρόσωπο. Κάποια στιγμή το πολιτικό διοικητικό σύστημα της χώρας θα πρέπει να απαλλαγεί από την τάση ακύρωσης της όποιας καλής προηγούμενης προσπάθειας και διότι προφανώς έχει ως αποτέλεσμα την σπατάλη πόρων, χρόνου, βεβαίως έλλειψη συνοχής και αποτελεσμάτων. Αντιστοίχως όμως θα πρέπει και οι πολιτικές οι οποίες είναι προς την σωστή κατεύθυνση να τύχουν τουλάχιστον συνένεση. Ολόγω μάλλον αυτή τη στιγμή, όπου είναι επιτακτική, είναι αβήρητη η ανάγκη για κλιμάκωση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Εκ προημίου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση, ισχυρή και συνεπής δέσμευση, πολυεπίπεδες συνέργειες, σίγουρα ευρεία συνένεση και, ας μου επιτραπεί, και βαθιά συναισθηματική επένδυση στο εθνικό και ευρωπαϊκό αναπτυξιακό όραμα. Διότι πρέπει επιτέλους να επιβεβαιωθεί ότι η διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι αποσπασματικές, ασύνδετες μεταξύ τους ενέργειες, οι οποίες ορίζονται, κατευθύνονται από την επικαιρότητα ή ακόμα και από τα όσα επιτάσσεται στο προεκλογικό μπαλκόνι. Εάν η διοικητική μεταρρύθμιση δεν θεωρηθεί, δεν κατανοηθεί ως εθνική στρατηγική, με τη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί και στις δύο αυτές λέξεις, εθνική, στρατηγική. Τότε και μόνο η ελληνική δημόσια διοίκηση θα μπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο της, θα μπορέσει να παράξει πολιτικές προς την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, θα μπορέσει να δημιουργήσει δημοσιονομικό όφελος, να έχει πολιτοκεντρικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας καθοριστικά τόσο στην εθνική πρόοδο, αλλά ακόμα πιο σημαντικά, αν θέλετε, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ώστε εδώ η πολιτική επιστήμονα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις προσδοκίες μας, οπότε θα σας πω ώστε να αρχίσει τουλάχιστον να διαφαίνεται η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ.